στο κεφάλι. Τώρα με το πάμε, αντίσταση και πάλι. Περίμενε, έλα παπά. Και σε τούτο εδώ τον τόπο σήμερα η εργατική τάξη τιμάει τους νεκρούς της. Τους χιλιάδες κομμουνιστές που έδωσαν το αίμα τους αγωνιζόμενοι για τα δίκαια της εργατικής τάξης, για τη λαϊκή εξουσία, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να λύσει τα προβλήματα και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Σε αυτό τον τόπο, την 1η Μαΐου του 1944, οι Γερμανοί κατακτητές, σε συνεργασία με τους πάντα πρόθυμους και δυστυχώς θα βρίσκονται πάντα προδότες, διάλεξαν να εκτελέσουν 40 κομμουνιστές στον ανθό της ελληνικής νεολαίας και σε άλλους τόπους της Ελλάδας, πάλι ανήμερα της Πρωτομαγιάς, σε Σκοπευρία, της Κεσαριανής και αλλού, η ταξική πάλι στην χειρότερη μορφή της, στη χειρότερη εκδοχή της, αναζήτησε αίμα. Όμως η εργατική τάξη, πάντα πρωτοπόρα και πάντα στον αγώνα, κατάφερε και να τους ανατρέψει και να στεριώσει εκείνες τις εξουσίες που τις έδωσαν το δικαίωμα να χαμογελά, να έχει εργασία, υγεία, παιδεία, ασφάλεια, αθλητισμό. Εμείς καλούμε την εργατική τάξη σε καινούριους αγώνες, όπου αυτά που έχουμε όλοι στα όνειρά μας είναι βέβαιο ότι κάποια μέρα θα τα πραγματοποιήσουμε. Παλεύουμε για μια λαϊκή εξουσία, μια λαϊκή οικονομία, τη μόνη που μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων μακριά από τα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες.